Σήμερα συνεπείς όπως πάντα για ακόμα μια φορά στα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης ο Δήμος Ναυπλίων και ο ΔΟΠΑΤ τιμούμε δύο ημέρες πολύ μεγάλες, οι οποίες η μία είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, η οποία γιορτάζεται στις 22 του Μαΐου, και η ημέρα η Ευρωπαϊκή των Πάρκων, η οποία γιορτάζεται αύριο. Σήμερα με αυτή την εκδήλωση θα συγκεράσουμε αυτές τις δύο πολύ όμορφες δράσεις και μαζί με τη βοήθεια των προσκόπων και του επικεφαλής τους θα προσπαθήσουμε να τους μιλήσουμε για την βιοπικιλότητα που υπάρχει στον τόπο μας, εδώ στο Ναύπλιο και πιο συγκεκριμένα στην Ακροναυπλία. Το σημείο δηλαδή που έχει επιλεχθεί δεν είναι τυχαίο. Ήδη ένα σημείο που πρέπει να γνωρίζετε, ένα μέρος της Ακροναυπλίας, του κάστρου της Ακροναυπλίας, έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή Natura. Επίσης, προστατεύεται και από άλλες ειδικές διατάξεις, όπως είναι στους βιότοπους Κορίνου. Οπότε σήμερα θα κάνουμε μια έτσι πολύ μικρή έκταση δεντροφύτευση στα αυτά τα παρτέρια και ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα έντυπο υλικό, στο οποίο θα μπορέσουν, αν θελήσουν, να κάνουν τις δικές τους εργασίες σε σπάνια και ενδημικά είδη που έχει εδώ πέρα ο τόπος μας. Ένα από αυτό είναι, που το γνωρίζετε όλοι, είναι η καμπανούλα. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάποια είδη σάβρας, κάποια είδη χελώνας, τα οποία τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα, αφού πάρουν τα έντυπα που τους έχουμε ετοιμάσει, να μπορέσουν να κάνουν εργασίες στο σχολείο τους και να προχωρήσουν ένα βήμα ακόμα περισσότερο και να γνωρίσουν την ομορφιά αυτού του τόπου. Όχι μόνο ιστορικά, πολιτισμικά, πολιτιστικά, αλλά και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Είμαι ο αρχηγός του πρώτου συστήματος ανθρωποσκόπων Ναυπλίου. Έτσι, έχουμε έρθει και εμείς σήμερα με τη σειρά μας να βοηθήσουμε εδώ πέρα τοπικά αυτά που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την δεντροφύτευση και γενικά με το κομμάτι του περιβάλλοντος της πόλης μας. Έτσι, να δείξουμε στα παιδιά το τι είναι αυτό το πράγμα, το τι κάνει αυτό το πράγμα, το πώς το χρησιμοποιούμε, το τι χρειάζεται στη ζωή τους. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά και εμείς με τη μεριά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Αυτά τα πράγματα. Πόσα παιδάκια έχουν έρθει εδώ σήμερα? Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 20 άτομα. Είναι και λικόπλα και πρόσκοποι. Mm-hmm. Δεν είναι όλοι μας η δύναμη. Έτσι. Απλά εντάξει, δεν μπορούσαν τα παιδιά να έρθουν όλοι σήμερα, γιατί Σάββατο είναι λίγο περίεργη ημέρα. Αλλά όπως και να έχει, πιστεύω είμαστε ένα μεγάλο δείγμα. Και για μετά από τόσα χρόνια που άνοιξε το σύστημα, που είναι πρώτη χρονιά φέτος, είμαστε αρκετά καλά, πιστεύω, και ευελπιστούμε να γίνουμε διπλάσιοι του χρόνου.